Οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το παιχνίδι με 10 παίχτες, μια και στο 90 λεπτό ο Ιαστσούκ πήρε πρόωρα την άγουσα για τα αποδυτήρια λόγω μαρκαρίσματος στον Κυριακίδη, ενώ στις καθυστερήσεις, επανομοιότυπη με τη φάση του τρίτου γκολ επίθεση, ο Μαντούκα πέρασε κάθε την παλιά στον Λάκη, εκείνο σούταρε, ο Πόζα απομάκρυνε και ο Ντελίμπασιτς που προσπάθησε να επωφεληθεί δεν κέρδισε την κόντρα. Η πρώτη καλή στιγμή του ντέρμπι ανήκει στον Παναθηναϊκό όταν από την προσπάθεια του Ρομέρο η μπάλα έφτασε στον Παπαδόπουλο, ο οποίος σούταρε και ο Σορεντίνο μπλόκαρε. Ο Ιταλός Πορτιέρο ενήργησε σωστά και στο 11 όταν μάζεψε την μπάλα στο ελεύθερο χτύπημα του Ιβανσίτς. Αποστημένη φάση απέλυσαν εκ νέου οι γηπεδούχοι. Κόρνερ ο Ρομέρο και φαλιά του Μόρις, δεν μπορεί ο Σαλπιγκίδης να πιάσει δεύτερη και η μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Από τον συνδυασμό των Μαντούκα και Έμερσον η μπάλα φτάνει στο Λιμπερόπουλο, ο οποίος σουτάρει διαγώνια με τον Εμπέντε να μπλοκάρει. Στο 25 ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε. Από τη σέντρα του Ιβανσίτς ο Παπαδόπουλος πιάνει κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σορεντίνο. Η αντίδραση της ΑΕΚ άμεση. Δύο λεπτά μετά ο Νίκος Λιμπερόπουλος με κεφαλιά αναγκάζει τον Εμπέντε να εκτιναχθεί και να διώξει σε κόρνερ. Κόρνερ το οποίο εκτελεί ο Τόζερο. Τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού χάνει την μπάλα και ο Δέλας ανατρέπεται από τον Γκούμα. Ο Κασναφέρης υποδεικνύει την παράβαση και ο Γκουστάβο Μαντούκα πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα από τη βούλα του πέναλτι. Στο 32 ο Βίντρα κατάλαβε την πρόθεση του Γεωργία, έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση, αλλά στο γύρισμά του η μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία της ΑΕΚ. 5 λεπτά μετά ο Βίκτορ εκτέλεσε φάουλ, η κόντρα έβγαλε τέτα-τέτ τον Σαλπιγκίδη, ο οποίος όμως νικήθηκε στην προσωπική μονομαχία από τον Στέφανο Σορεντίνο. Τελευταία επιθετική ενέργεια του πρώτου ημιχρόνου για την ΑΕΚ από το σούτ του Τόζερ και την απόκρουση του Εμπέντε. Η Ένωση, η οποία σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο είχε τη συντριπτική κατοχή της μπάλας, απείλησε με το φάουλ του Ζούλιο Σέζαρ, αλλά ο Εμπέντε πετάχτηκε στη δεξιά του γωνιά και με υπερένταση έδιωξε σε κόρνερ. Από κόρνερ προήλθε το νικητήριο γκολ της ΑΕΚ. Ο Σέζαρ εκτέλεσε, ο Δέλας κατέβασε την μπάλα, απέφυγε τον Νίλσον και σούταρε στον ουρανό της εστίας του Παναθηναϊκού. Στις καθυστερήσεις ο Ζούλιο Σέζαρ σούταρε χαμηλά έξω από την περιοχή, αλλά ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων πέφτοντας στη γωνία του έδιωξε σε κόρνερ. Η ΑΕΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού φτάνοντας για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι σε ανατροπή αποτελέσματος. Στο 4ο λεπτό ο Κυριακίδης περνάει όμορφη κάθε την παλιά στο λαγό, αυτός επιλέγει να τελειώσει μόνος του τη φάση με τον Κόβατς να αποκρούει σε κόρνερ. Στο 11 ο Φιτανίδης εκτελεί το φάουλ με την μπάλα να περνάει έξω από το αριστερό δοκάρι του Σορεντίνο. Στο 17 ο Λιμπερόπουλος επωφελείται από τις κόντρες αλλά η κεφαλιά του περνάει out. 5 λεπτά μετά ο Λαγός πιάνει το αριστερό σουτ από το κόρνερ του Σέζαρ και το προσωρινό διώξιμο των αμυντικών, αλλά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Κόβατς. Στο 28 ο Ορφανός άθελα του στρώνει την μπάλα στον Ζούλιο Σέζαρ, ο οποίος αφού κοντρολάρει πετυχαίνει με αριστερό σουτ ένα από τα πιο όμορφα τέρματα της περιόδου. Το πόδι του δοκίμασε από μακρινή απόσταση ο Μπρούνο Τσιρίλο στο 37, αλλά δεν στάθηκε τυχερός. Στην εκνοή του πρώτου μέρους, ο Wellington εκτέλεσε φάουλ, ο Μουράφσκι έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο του Σορεντίνο. Στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης, ο Ζούλιο Σέζαρ περνάει στο Λιμπερόπουλο, ο οποίος πλασάρει, αλλά ο Παπαδόπουλος προλαβαίνει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή της εστίας. Στο 59 οι Βραζιλιάνοι Μαντούκα και Σέζαρ αλλάζουν την μπάλα, ο τελευταίος δίνει ύψος, ο Ντελίμπασιτς στρώνει για τον Τόζερ που σουτάρει εκτός θέρματος. Στο 61 οι φιλοξενούμενοι απειλούν με το γύρισμα του Χαλαβανή στην καρδιά της άμυνας, ωστόσο ο Τσιρίλο με το κεφάλι απομακρύνει σε κόρνερ. Στο 72 τη σκυτάλη των ευκαιριών παίρνει ο Ζούλιο Σέζαρ, ο οποίος δέχτηκε την μπάλα από τον Ντελίμπασιτς, αλλά από πλάγια θέση πλάσαρ out. Στο 76 από το πλάγιο του Γεωργιά ο Λιμπερόπουλος περνάει με το σώμα τον αντιπαλό του, δίνοντας τον Χετεμάη, ο οποίος σουτάρει, αλλά ο Κόβατς διώχνει σε κόρνερ.
Τρία λεπτά μετά ο Wellington σουτάρει, ο Σορεντίνο απομακρύνει με γροθιές και η φάση σταματάει σε αυτό το σημείο, μια και ο Μπούση, ο οποίος επηρεάζει τη φάση, βρίσκεται σε θέση offside. Ένα ακόμη σουτ δέχεται ο Κόβατς στο 82 από τον Περπαρίμ Χετεμάη, αλλά και πάλι αντιδράει σωστά και διώχνει σε κόρνερ. Τελευταία καλή στιγμή στη συνάντηση από τη σέντρα του Μπούση και το σουτ στην κίνηση του Ορφανού, με τον Τσιρίλο να βρίσκεται στην πορεία της μπάλας και να απομακρύνει τον κίνδυνο με το κεφάλι. Τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά στο Κλεάνθης Βικελίδης, μια και ο Άρης προηγήθηκε στο 5ο λεπτό με το φάουλ του Κυριάκου. Στο 25ο Λιμπερόπουλος πέρασε στον Έμερσον, ο Βραζιλιάνος έξω από την περιοχή του Άρη σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε έξω από την εστία του Χαλκιά. Στο 29 ο Λιμπερόπουλος άφησε στον Καμπάνταϊ, ο οποίος γύρισε παράλληλα με την εστία, αλλά η Μαντούκα και η Κυριακίδης δεν κατάφεραν να βρεθούν στην τροχιά της μπάλας και να την προωθήσουν στα δίχτυα. Στο 38 ο Χαβίτο πραγματοποίησε ατομική προσπάθεια. Με προσποιήσεις έφερε την μπάλα στο αριστερό, σούταρε από πλάγια θέση και η μπάλα πέρασε έξω από το αριστερό δοκάρι του Σορεντίνο. Η ΑΕΚ απείλησε σε διάστημα 2 λεπτών με τον γκολ της ισοφάρισης, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Στο 41 ο Λιμπερόπουλος έδωσε στον Καμπάνταϊ, εκείνο σούταρε με τον Χαλκιά να διώχνει σε κόρνερ και στο επόμενο λεπτό ο τερματοφύλακας του Άρη απομάκρυνε την μπάλα από το σούτ του Μαντούκα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου 45 λεπτού, η σέντρα του Γεωργιά, η κεφαλιά του Καμπάνταϊ, η μπάλα έφυγε κόρνερ. Στην επανάληψη, ο παίκτης που είχε δώσει το προβάδισμα στον Άρη, ο Κυριάκος, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά ο Σορεντίνο είπε όχι στο δεύτερο τέρμα στο 57 και ένα λεπτό μετά η ένωση έφτασε στην ισοφάριση. Γεωργίας, Καπάνταϊς, Λιμπερόπουλος και Μαντούκα συνεργάστηκαν, ο Βραζιλιάνος απέναντι στον Χαλκιά επέστρεψε την μπάλα στο Λιμπερόπουλο, ο οποίος πλάσαρε στην ανυπεράσπιστη εστία. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Κόκε είδε τον Σορεντίνο να απομακρύνει με εντυπωσιακό τρόπο στην κεφαλιά που πραγματοποίησε. Στο 69 η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα. Ο Ζούλιο Σέζαρ εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο και προσγειώθηκε μέσα από την τελική γραμμή της εστίας του Χαλκιά. Δύο λεπτά μετά η Ένωση είχε την ευκαιρία να διευρύνει τη διαφορά όταν ο Ζούλιο Σέζαρ έβγαλε τον Καπάνταϊ απέναντι από τον τερματοφύλακα του Άρη, αλλά στο σουτ που επιχείρησε η μπάλα έφυγε εκτός εστίας. Ο επιθετικός της ΑΕΚ πάντως βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 78 από την σέντρα του Λιμπερόπουλου, προλαβαίνοντας με προβολή την έξοδο του Χαλκιά. Γκολ το οποίο δεν πανηγύρισε σεβόμενος το πέρασμά του από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η Ένωση 4 ημέρες μετά την επικράτησή της επί της Λίλ πανηγύρισε την 4η συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Στο 7 ο Καλατζής έφυγε από πλάγια θέση. Το σουτ που πραγματοποίησε ο Τζιορτζιόπουλος έβαλε την κόντρα με την μπάλα να φεύγει κόρνερ. Τρία λεπτά μετά η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα. Ο Τσιρίλο μοίρασε αριστερά στον Σέζαρ, εκείνος έβγαλε τη σέντρα και ο Μαντούκα με διαγώνια κεφαλιά παραβίασε την εστία των φιλοξενούμενων. Ο σκόρερ της Ένωσης λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα τέρματά του στο 16 όταν μετά από ατομική προσπάθεια έφτασε απέναντι στον Κοτσόλη, πλάσαρε, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό πόδι του τερματοφύλακα της Λάρισας. Στο 21 ο Λιμπερόπουλος με ελεύθερο χτύπημα είδε την μπάλα να περνάει εκτός εστίας και 9 λεπτά μετά από την προσπάθεια των Γεωργία και Έμερσον ο Βραζιλιάνος σέντραρε και ο Καπάνταϊς με ανάποδο ψαλίδι έστειλε την μπάλα έξω από το δεξί δοκάρι του Κοτσόλη. Στο 34 ο Κλέιτον τροφοδότησε τον Καλατζή, ο οποίος μέσα από την περιοχή δεν έπιασε το σούτ όπως θα ήθελε, στέλνοντας την μπάλα out. Στο 52 ο Λιμπερόπουλος επιτίθεται στον κεντρικό άξονα, μοιράζει αριστερά στον Σέζαρ, εκείνος κάνει τη σέντρα, ο Τσιρίλο βγαίνει πρώτος, αλλά δεν πιάνει καλά την κεφαλιά με την μπάλα να περνάει out. Δύο λεπτά μετά ο Μαντούκα δίνει στο Λιμπερόπουλο, με προσποίηση φέρνει την μπάλα στο αριστερό, σουτάρει, με τον Κοτσόλη να διώχνει σε κόρνερ.
Στο 57 από την παλιά του Γεωργιόπουλου, ο Κοτσόλης πραγματοποιεί έξοδο. Σέζαρ τσιμπάει για τον Λιμπερόπουλο, ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Στο 59 ο Κλέιτον εκτελεί το φάουλ από δεξιά, ο Νταμπίζας από καλή θέση κάνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα περνάει out. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Σέζαρ μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει, η μπάλα κοντράρει και φτάνει στο Μαντούκα, ο οποίος στρώνει για τον Ζήκο, το σουτ του οποίου φεύγει εκτός εστίας. Στο 68 Τσιρίλο αφήνει την άμυνά του, φτάνει έξω από την περιοχή του Κοτσόλη, αλλά στο σουτ που πιάνει η μπάλα φεύγει σιρτά έξω από το δεξί δοκάρι. Στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου βρέθηκε και ο πρώην αρχηγός της ΑΕΚ Κώστας Κατσουράνης, ο οποίος χειροκροτεί κατά την αντικατάσταση του Μαντούκα από τον Λάκη. Σε 71 η Λάρισα απείλησε όταν από την κεφαλιά πάσα του Γαβριλόπουλου, ο Αλονεύτης σούταρε με το δεξί, στέλνοντας την μπάλα εκτός εστίας. 4 λεπτά αργότερα από το στημένο χτύπημα του Κλέιτον, ο Νταμπίζας έπιασε την κεφαλιά, αλλά και πάλι η μπάλα έφυγε out. Στο 85 ο Λάκης μεταβίβασε στον Λιμπερόπουλο, εκείνος τραβάει τον Γκαλίτσιο πάνω του και πασάρει στον Λαγό, ο οποίος σουτάρει στην κίνηση, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ρόλο δημιουργού είχε ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τέταρτο γκολ της ΑΕΚ, περνώντας κάθε την παλιά στον Σταύρο Τζιοτζιόπουλο, ο οποίος πλάσαρε με το εξωτερικό μέρος του αριστερού ποδιού του. Στις καθυστερήσεις, ο Γκαπάνταης εκμεταλλεύτηκε την παλιά του Τσιρίλο και αφού ξέφυγε από τους Νταμπίζα και Γκαλίτσιο που τον καταδίωκαν, πλάσαρε τον Κοτσόλη διαγράφοντας το τελικό 5-0. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στη σκιά της απώλειας του Φέρεντς Πούσκας, ο οποίος διετέλεσε προπονητής της ΑΕΚ την περίοδο 1978-79. Στην έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Η Κέρκυρα άνοιξε το σκορ στο δεύτερο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκουστάβο. Στο 20 από τη σέντρα του Λιμπερόπουλου ο Καπάντα εισπήρε την κεφαλιά και ο Σιντιμπέ έδιωξε σε κόρνερ. Η ΑΕΚ έφτασε στην ισοφάρηση στο 23 με πανομοιότυπο τρόπο με αυτόν που δέχτηκε τον γκολ. Ελεύθερο χτύπημα του Ζούλιο Σέζαρ, ο οποίος πανηγύρισε το τρίτο του τέρμα στις τελευταίες 4 συναντήσεις πρωταθλήματος. Η Ένωση πήρε το προβάδισμα 6 λεπτά μετά. Ο Δέλλας γέμισε στην περιοχή, ο Καπάνταης κέρδισε την μπάλα, ανατράπηκε από τον Τόσκα και ο Μαζαράκος καταλογίζει το πέναλτι, δείχνοντας παράλληλα τη δεύτερη κίτρινη στον παίκτη των φιλοξενούμενων. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος εκτελεί εύστοχα την εσχάτη των ποινών, βάζοντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ.